που δεν το αποφεύγει σε μια δουλειά τέτοια, που το, ένα έργο που το ξέρει. Ναι, δεν το αποφεύγει και σε ένα έργο. Είναι φυσικό. Και εγώ θα πήγαινα, ας πούμε, κάπου και μπορεί να μου ερχόταν ο πρώτος άνθρωπος που έκανε αυτό το ρόλο. Αναφέρομαι και στο dancing, στην πρεμιέρα που ακουγόταν το όνομά σου. Εντάξει, είναι λογικό. Είναι λογικό. Αλλά σήμερα είμαστε εδώ για το μερικό του πρώτη μου καυτό και θα παραμείνουμε σε αυτό. Και ο Μιχάλης θα είναι σε musical στο Άνι και εσείς στο μερικό του πρώτη μου καυτό. Σε αυτό το σπίτι που και οι δύο κάνετε πρόβες για musical, πώς είναι? Πάρα πολύ ωραία είναι. Εντάξει, λείπουμε πάρα πολλές ώρες πια, ειδικά τώρα που πηγαίνουμε για πρεμιέρα και οι δύο λείπουμε ατελείωτες ώρες. Γυρίζουμε πια πολύ κουρασμένοι το βράδυ και το ευχάριστο αυτής της υπόθεσης, επειδή έχουμε περάσει πολλά στάδια, τώρα πια το ευχάριστο είναι ότι καταλαβαίνουμε 100% ένας τον άλλο. Δηλαδή έχουμε ακριβώς την ίδια κούραση, τους ίδιους σωματικούς πόνους, είναι όλα πολύ ίδια. Έχουμε βοηθήσει ο ένας τον άλλο σε κάποια κομμάτια, αλλά οι πρόβες είναι τόσο εξαντλητικές στο θέατρο που όταν γυρίζουμε σπίτι θέλουμε να είμαστε και λίγο οι δυο μας. Τώρα κάποια βοήθεια, ένα tip, ένα αυτό, λίγο να μην έχει άγχος ο ένας σε πράγματα που δεν έχει ξανακάνει, ναι, έχουμε δώσει ο ένας τον άλλον. Μπορείς να το συνηθίσεις τον ασχολείται ο τύπος με την προσωπική σου ζωή, να διαφέρεις. Αν σταματήσεις και εσύ τώρα να με ρωτάς για την προσωπική μου ζωή. Αν μπορείς να το διαχειριστείς, να το συνηθίσεις όλο αυτό. Φυσικά και μπορώ να το διαχειριστώ και μπορώ να βάλω και ένα stop σε όλο αυτό το πράγμα. Άλλωστε δεν πιστεύω ότι κανείς ποτέ μπορεί να ξέρει 100% πώς είναι ο άλλος στο σπίτι του. Όσο και αν προσπαθεί, δεν θα τα καταφέρει. Και γραφτεί ότι ετοιμάζεις μια εκπομπή στον άλλο. Δεν έχω να σου απαντήσω κάτι σε αυτά. Ειλικρινά δεν θέλω να είμαι δυσάρεστη. Θέλω να σεβαστείς ότι σήμερα θέλω να αφοσιωθώ μόνο στο θέατρο. Όπως γενικά αυτό κάνω και αυτές τις μέρες. Είμαι μόνο εδώ, δεν κάνω τίποτα άλλο. Αν κάνω κάτι άλλο, θα σας ενημερώσω, να είστε σίγουροι.